Καλημέρα, μόλις ξύπνησα και πάω να συναντήσω στην Θεσσαλονίκη το Μάνο. Ο Μάνος είναι ένας YouTuber τέλος πάντων. Όσοι δεν το ξέρετε, πατήστε Μάνος και θα σας το βγάλει. Θα φάμε μπουγάτσες, θα κάνουμε σκι, θα πιούμε φραπέ και θα κάνουμε ό,τι κάνουν στη Θεσσαλονίκη τέλος πάντων. Τι άλλο έχει η Θεσσαλονίκη? Αχ. Okay, σας ξεκινήσαμε την καθοδόμηση και το δρόμιο της Θεσσαλονίκης. Φτάσαμε Θεσσαλονίκη στον πύργο το Λευκό. Περιμένουμε, έχουμε δώσει συνάντηση με τον Μάνο αυτή την ώρα. Λογικά δεν έχει έρθει ακόμα επειδή έχει κίνηση, όχι τίποτα άλλο. Ο πύργος ο Λευκός της Θεσσαλονίκης είναι μόνο αυτός και είναι Ολυμπιονίκης. Έχει πάρα πολύ κίνηση και έτσι είναι μια φαντάζομαι καθημερινή μέρα στη Θεσσαλονίκη. Ωραία μέρα σήμερα. Πόσο δύσκολο είναι να φτιάξει ένα μετρό στη Θεσσαλονίκη δηλαδή? Το μαλάκα! Δεν είδα τι έγινε. Τι άλλο να πεις για την κίνηση? Να πάρω έναν ηχοκόπτη να το ακόψω. Μάλλον αυτό τον πύργο εννοούσε ο Μάνος. Γεια σου Μάνο. Γεια σου Τζέρομι. Τι λέει? Όλα καλά, εσύ τι κάνεις? Κάνεις πικνίκ? Όχι. Βλέπεις φαγητό? Όχι. Τότε. Τι σου πάνω, θα με σηκώσεις λίγο τώρα? Δεν είμαστε έτσι. Όχι. Έλα, έλα. Αχ! Τι κάνεις ρε! Δεν ξέρεις να σηκώνεις άνθρωπο! Είμαι εδώ με τον φίλο μου τον Μάνο και θα πάμε να φάμε μπουγάτσες. Όπα, όπα, όπα. Χαλάρωσε λίγο, χαλάρωσε. Κούλαρε. Πρώτα να πάμε να φάμε, να πιούμε ένα φραπεδάκι, να γουστάρουμε. Τώρα μου τα χαλάς. Πού έχει μπουγάτσες? Να πάμε. Θα πάμε να φάμε και την μπουγάτσα μας. Να καταπιούμε τις μπουγάτσες. Ναι. Υπάρχει μπουγάτσα σε... Εσύ έχει πεθυμίσει μπουγάτσα. Μίξε, έχει μπουγάτσα, υπάρχει. Να φάω μπουγάτσα. Μπορεί, αν το ψάξουμε καλά. Λοιπόν, θέλω να... Χαλάρωσε, χαλάρωσε. Θέλω θα πάμε μπουγάτσες, να... θέλω μπουγάτσες. Χαλάρωσε, να πάμε κάπου και να φάω μπουγάτσα τώρα. Θα φας την μπουγάτσα σου όταν χρειαστεί. Τη μητέρα σου, τη μητέρα σου θέλω να φέρεις. Η μητέρα σου φτιάχνει μπουγάτσα? Όχι, αυτή μόνο ξύλο μου δίνει. Ωραία, πάμε για φραπέ. Ωραία, πάμε. Έτσι ρε φίλε, χαλαρά, το φραπεδάκι, μια χαρά. Δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. Χαμομήλι. Άμα αθηναίωσες να πιεις φραπέ, δεν το αντέχει το στομαχάκι σου. Είσαι μπροστά στο Λευκό πύργο και μου πίνεις χαμομήλι με τέτοιο ήλιο. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Το Μάνος από πού βγαίνει? Από το Μανολόπουλος, και εφόσον τους Μανόλιδες τους λένε Μάνους, έτσι λένε και εμένα Μάνο. Πώς σε λένε κανονικά? Γιώργο. Είναι δυνατόν να σε λένε Μάνο? Είναι δυνατόν να έχεις για ψευδόνυμο Μάνο και να σε λένε Γιώργο? Μάνος! Είναι δυνατόν να βάλεις ψευδόνυμο και να σε λένε Μάνο? Θα τρελαθούμε τελείως εδώ πέρα. Αθηναίος, παιδιά. Ωραία, και δηλαδή εσύ τι ξέρεις από Θεσσαλονίκη, ας πούμε? Η Θεσσαλονίκη πήρε το όνομά της από την αδερφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, την ετεροθαλή αδερφή. Σωστά. Κόρη του Φιλίππου του Δεύτερου. Είναι καλός. Εντάξει, δεν είναι μια εγκυκλοπαίδεια. 2 εκατομμύρια κόσμο έχει η Θεσσαλονίκη. Αυτό δεν το ξέρω εγώ. Δεν έχει το ήχη 2 εκατομμύρια. Όχι. Αλήθεια. Όχι. Βάλε 5,5 Αθήνα, άλλα 2. 5,5 Αθήνα. Πόσο νομίζει ότι έχει η Αθήνα? Μπράβο. Καλά, πού ζει ρε, στη Μάλτα? Η Μάλτα πόσους έχει? 30.000. Δεν το ξέρω. Μάνος, έχω ένα δώρο σε αυτό το σημείο. Ωραία. Σου πήρα δώρο ένα μανταρίνι. Από πίσω το βγάλες. Έτσι φάνηκε. Να σου πω, άσε αυτές τις εξυπνάδες που λέει στις κοπέλες σου και φάει το μανταρίνι. Φάει το εσύ. Αφού είναι δώρο και στο δίνω τώρα, γιατί με εκνευρίζεις? Λοιπόν, Μάνο, μου έχεις πάσει τα νεύρα. Εγώ φταίω. Δεν λες τίποτα, εσύ φταίς, ναι. Φύγε. Εσύ τι κάμε. Μοιάζει με ένα λόγο. Πάμε για μπουγάτσα. Παραλία Θεσσαλονίκης. Έτσι θέλω να φαίνομαι λίγο. Και οι 2,5 να φαινόμαστε. Ναι, α, πολύ ωραία. Και ένα αγαπημένο ζευγάρι στην. Δεν θα ήταν ωραίο ο Λευκός ο πύργος, άμα είχε και ένα καλαμάκι πάνω? Για ποιο λόγο?
Κάτσε λες κάτι για καλαμάκι τώρα με σουβλάκι και αυτά που στα κάνετε. Όχι, εγώ εννοούσα για το φραπέ και καλά θα μπορούσε να είναι ένας μεγάλος φραπές και να πίνετε όλοι εσείς οι Θεσσαλονίκοι εδώ πέρα. Δεν το πολύ βλέπω και έτσι. Αλλά δεν το κατάλαβα αυτό που είπες με το ξυλάκι και το καλαμάκι. Γιατί έχω ακούσει ότι εσείς εκεί πέρα τα σουβλάκια εσύ τα λέτε νομίζεις καλαμάκι. Εσύ νομίζεις ότι θα βάζα μέσα ένα καλαμάκι σουβλάκι. Γιατί εσείς έτσι τα λέτε, ξέρω εγώ. Λοιπόν, λέγε, να σας πάω για κανένα σκι. Πού να με πας για σκι. Τι που να σας πάω για σκι. Στη Θεσσαλονίκη. Έλα, με το μετρό μας τα πάμε. Δεν υπάρχει το μετρό μας. Ωραία, περίμενε λίγο να βρούμε λίγο αυτό που είναι για σκι. Τσάκα τσάκα θα το κάνω. Να το. Πού θα πάμε για σκι. Ωραία. Είναι μια προσομοίωση ουσιαστικά, εκεί έχει και σκι. Έχει τα πάντα. Εγώ σκι δεν πρόκειται να κάνω ποτέ. Τι θα γίνει ρε Μανολόπουλος, θα πάμε στον προσωμιωτή. Να χαλαρώσω αυτό που λέει. Να χαλαρώσεις. Έτσι το πάμε στη Θεσσαλονίκη. Να δεν είσαι μπουγάτσα, Αθήνα θα φάμε, εδώ. Θα φάμε μπουγάτσα. Θα φάμε και μπουγάτσα. Μπουγάτσα με κεριά, εσύ θα φας. Δεν είναι μπουγάτσα με κεριά, είναι τούρτα. Έχει το κερασάκι πάνω. Έχετε κάτι, εσείς και τις τυρόπιτες λέτε μπουγάτσες με κεριά και μπουγάτσες με κεριά λέτε να και τις τούρτες. Να σου πω, στον προσωμιωτή θα πάμε. Θα πάμε. Βγάλε την κάποτα που έχεις στο κεφάλι σου και ετοιμάσου. Θα ξεκινήσει ο διάδρομος να κυλάει και η πρώτη μας αίσθηση είναι... Έλα, κάνε και κάμψεις που ήθελες, ρε Τζερεμή. Θα έχουμε τραυματισμούς. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Να δώσω πίεση, να βάλω πίεση κάτω. Όχι, προσπάθησε να μείνεις εκεί σταθερός. Ω, επαγγελματισμός. Ένα λεπτάκι. Κλέβει. Μπουγάτσα με κεριά. Κάνουμε σκι και αντί να κρυώνουμε, υδρώνουμε. Κάτσε, μην τρέχεις, περίμενε. Πήρες φορά τώρα. Πεινάω. Πάρε εδώ, Θεσσαλονίκη. Έτσι. Τι είναι αυτά ρε, αυτά είναι τούβλα. Κοροϊδεύεις. Κοίτα εδώ. Άμα είσαι σε οικοδομή, μπορείς άνετα, ρίχνεις το ένα εδώ, παπ, και χτίζεις σπίτι. Άμα δεν ξέρεις έτσι είναι. Χτίζεις σπίτι από σουβλάκια. Άμα δεν ξέρεις έτσι. Αυτό είναι ο γύψος εδώ. Καταρχήν δεν είναι σουβλάκια. Έχει διαφορά. Βάζεις λίγο εδώ πέρα. Χλάτς. Τέτοιο. Έχει διαφορά. Άντε, για. Αυτό είναι σάντουιτς. Ωραία φίλε, πόση σάλτσα έχει μέσα. Μάθε αυτό το... να τρως. Πού έχετε στην Αθήνα τέτοιο, πες μου λίγο. Έχει μέσα γύρω, έχει μέσα πατάτες, έχει εδώ, μέσα αυτό, της Παναγιάς στα μάτια. Αυτό είναι αληθινό σάντουιτς. Το σάντουιτς ξέρεις τι είναι, τι ψωμί, είναι. Τυρί, ζαμπόν και πάλι ψωμί. Αυτό είναι το σάντουιτς. Σάντουιτς μπορεί να είναι σάντουιτς με πίτα και σάντουιτς με ψωμί. Όχι. Αφού είσαι από την Αθήνα, τι να καταλάβεις. Ποιος κέρδισε στο σκι, εγώ δεν κέρδισα. Και τι σημαίνει. Ωραία, βούλωνε τώρα. Σημαίνει ότι. Τίποτα δεν σημαίνει. Θες να σου δείξω τώρα μερικές φωτογραφίες από πριν. Για να δεις. Για δείξα. Θα σε διασύρω, θα τις ανεβάσω στο Facebook. Εννοείται θα τις ανεβάσω. Γιατί έχει 4G εδώ πέρα καταρχάς. Εντάξει, ολοκληρώθηκε το ανέβηκε. Ανέβηκε κιόλας. Εννοείται. Παιδιά δεν το τρώω αυτό. Έτσι είναι. Δεν γίνεται να το φάω. Πασαλείψου λίγο. Λοιπόν, μάλλον ήρθε η στιγμή Μανολόπουλε Γιώργο να κάνουμε τον απολογισμό της βραδιάς. Να μου πεις ποια στιγμή σου άρεσε καλύτερα. Κοίτα, έχασα στο σκι, άρα αυτή. Ποια. Αυτή. 1-0. 3-0. Ποια είναι η αγαπημένη σου στιγμή, εν τέλει. Ίσως η αγαπημένη μου στιγμή μας ήταν αυτή που ήμασταν με τον καφέ, ξέρω εγώ, και συζητούσαμε. Σου έμαθα λίγο τη Θεσσαλονίκη. Δεν παίζει να μάθεις τίποτα. Δεν θυμάμαι να πιάμε καφέ μαζί. Εμένα ξέρεις ποια ήταν η αγαπημένη μου στιγμή. Για πες μου. Αυτή με τον καφέ που πήραμε μαζί και μου εξηγούσες για τη Θεσσαλονίκη. Δεν θυμάμαι να πιάμε καφέ μαζί. Καταρχάς, έφτασε η στιγμή που θα σας δώσουμε κάποιο δώρο. Για να το κερδίσετε αυτό το δώρο, θα πρέπει να κάνετε ένα subscribe, να αφήσετε ένα σχόλιο σε αυτό το βίντεο και να το κάνετε ένα share σε όλο το σύμπαν. Ένας τυχερός λοιπόν που θα προκύψει μετά από κλήρωση θα κερδίσει ένα Huawei Y6. Λοιπόν, και μην ξεχάσεις καμιά εβδομάδα να τσεκάρεις το email στο YouTube profile σου και από εκεί θα ενημερωθείς. Φίλε νικητή, εάν είσαι εσύ ο νικητής. Ήταν λίγο αποτυχία αυτό. Δεν τελάθηκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά και να έρχεστε στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, μπράβο. Την μπουγάτσα. Εγώ σε χαιρετάω. Κάνω ό,τι θέλεις. Αφού δεν σ' άρεσε η Θεσσαλονίκη, τι να σε κάνουμε εδώ πέρα. Κολόπεδο. Κολόπεδο.
Στην Αθήνα έχει καλύτερες μπουγάτσες. Οπουδήποτε έχει καλύτερες μπουγάτσες. Απέναντι από το σπίτι μου ακριβώς να πας, έχει καλύτερη μπουγάτσα. Και δεν φτιάχνει μπουγάτσες ο Μαν.